Ένα πρωτοφανέ συμβάν αναστάτωσε το κέντρο τη Μιτζηλίνη την Πέμπτη το μεσημέρι, καθώ αλλοδαπό εισέβαλε σε κατάστημα εστίασης, απειλώντα και προκαλώντα φθορέ. Αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι. Ένας 38χρονο άνδρας με καταγωγή από το Ιράν που έχει εκδώσει ελληνική ταυτότητα, εισέβαλε την Πέμπτη σε κατάστημα εστίαση και απείλησε του εργαζόμενου, ενώ προκάλεσε και φθορέ αξίας 400 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο δράστη φώναζε προ του εργαζόμενου ότι θα του κάψει το μαγαζί, ενώ άγνωστο παραμένει αν υπήρχαν διαφορέ ανάμεσα στον δράστη και τον ιδιοκτήτη του καταστήματο. Οι αστυνομικοί τη υποδιεύθυνση Ασφαλεία Μιττιλίνη έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη, ενώ μετά από έλεγχο εντόπισαν στην κατοχή του μαχαίρι μήκους 22 εκατοστών. Ο 38χρονο κατηγορείται για τα δικήματα τη παράνομη βία, τη πρόκληση φθορών, καθώ και για παράβαση τη νομοθεσία για τα όπλα. Την προανάκριση διενεργεί η υποδιεύθυνση Ασφαλεία